Η Περιφέρεια Θεσσαλίας τιμήθηκε με χρυσό βραβείο στην κατηγορία Αρχαιολογική Χώρη, Χώρη Πολιτισμού και με αργυρό βραβείο για την καινοτόμα τακτική προβολή των υποβρυχίων μουσείων και προορισμών της περιφέρειας με τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας. Οι πολιτιστικές διαδρομές στο καινοτόμο πρόγραμμα της περιφέρειας, που τιμήθηκε με χρυσό βραβείο, δίνει τη δυνατότητα να ενταχθούν τα πολιτιστικά μνημεία στην καθημερινότητα του πολίτη. Ταυτόχρονα, τα υποβρύχια μουσεία και μάλιστα το υποβρύχιο μουσείο της Περιστέρας στην Αλόνισο, που από πλευράς μοναδικότητας είναι εισάξιο του Παρθενώνα, δίνει τη δυνατότητα της μεγάλης διάχυσης της πληροφορίας και της μεγάλης επισκεψιμότητας. Στις τεχνολογίες, στις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για την ανάδειξη, προβολή, αλλά και την διαδικασία για όποιους δεν μπορούν να επισκεφθούν, να καταδυθούν στα υποβρύχια μουσεία τα οποία έχουμε, με μεγαλύτερο μουσείο, το πιο σπουδαιότερο υποβρύχιο μουσείο που είναι της Περιστέρας, που είναι εισάξιο σε μοναδικότητα με τον Παρθενώνα. Το 435 π.Χ. είναι αυτό το υποβρύχιο μουσείο, το οποίο είναι το αρχαιότερο μουσείο στον κόσμο, το οποίο μπορεί να καταδυθεί άνθρωπος. Γι' αυτό και έχουμε κάνει τα δύο ΚΑΚ, τα δύο κέντρα, όπου μπορεί κανείς να πάει και να δει τα ναυάγια αυτά και να περιηγηθεί με τα γυαλιά τα οποία έχουμε τρισδιάστατα, να καταδυθεί εικονικά στα μουσεία αυτά. Και έχουμε ακόμη σε real time προβολή, καθημερινά μπορεί να μπει όποια ώρα θέλει ο καθένας, να μπει και να παρακολουθήσει το μουσείο της, υποβρύχιο μουσείο της Περιστέρειας, το νους, στην ιστοσελίδα του νους. Και αυτό είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού.